Χαρακτηριστικό γνώρισμα του κάθε ηγέτη είναι η ικανότητά του να σηκώνει την ομάδα στις πλάτες του και να την οδηγεί με ασφάλεια στο στόχο της. Ποιος θα το εκτελέσει? Έχουμε ξεπεράσει τα 4 των καθυστερήσεων. Γεωργάτος εκτελεί, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ που ισοφαρίζει 2-2 με τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Ντρόμπνη έπεσε στη γωνία, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι και ο Γεωργάτος το 94 ισοφαρίζει για την ΑΕΚ σε 2-2. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος λοιπόν, συνηθισμένο στο να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, χτύπησε και πάλι. Γκολ στο τελευταίο λεπτό του καθυστερήσεων και ένας πολύτιμος βαθμός για την ΑΕΚ, που ως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο καναβάτσο της Νέας Μύρνης. Το τελικό 2-2 πάντως άφησε τους πάντες ανικανοποίητους, σχεδόν απογοητευμένους. Πάλι κάναμε λάθη, ιδιαίτερα εκεί στα γκολ, που μας κοστίζουν, πάλι και είμαστε πίσω από στόχους. Κράτησαμε την νίκη μέσα στα χέρια μας στο τελευταίο λεπτό. Dos goles de gol, 14 minutos. Dejé de vender nuestro técnico, nuestro técnico, nuestro técnico. Esto es una gran escuela para nuestro músico. Es una pijera para la ομάδα μας. Οι δύο ομάδες μπήκαν αρκετά επιφυλακτικά στο παιχνίδι. Η Άγκη είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 5ο λεπτό, όταν τόσο ο Μπορμπόκης όσο και ο Γιωργάτος απέτυχαν να νικήσουν τους Ντρόπνη και Γιαννόπουλο. Η απάντηση του Πανιωνίου ήρθε στο 10, όταν το σούτ του υψηλός ο Μουκλίμεκ πέρασε επίσης out. Στο 42 ο Αργεντίνος Πίνο μπήκε στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, όμως το σούτ που επιχείρησε βρήκε σε τιμότητα το χιώτη. Το κόρνερ ανέλαβε να εκτελέσει ο Πίνο, η μπάλα απομακρύνθηκε προσωρινά, όμως ο Ραγκουέλ πυροφυλακτούσε και με δεξιό βολέ άνοιξε το σκορ βάζοντας φωτιά στη Νέα Σμύρνη. Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες μεταμορφωμένες. Ο μαχητικός Πανιώνιος του πρώτου μέρους έδωσε τη θέση του σε μια ομάδα φοβισμένη. Ενώ η ένωση, πως εκείνο το σημείο δεν είχε αρχή και τέλος, έφτανε όλο και πιο συχνά στην αιστεία του Ντρόμπνη. Στο 56 η ΑΕΚ σκόραρε, όμως τον γκολ ακυρώθηκε σωστά καθώς ο Λιμπερό ήταν λίγα εκατοστά μπροστά από την άμυνα των Εσμιγματών. Δεν έγινε όμως το ίδιο στο 60, όταν οι ενωσίτες κατάφεραν να κρύψουν την μπάλα, η οποία εμφανίστηκε μόνο μόλις μπήκε στα δίχτυα των γηπεδούχων. Σκόρερ, φυσικά ο Γεωργάτος. Η πίεση από πλευράς φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και ο Νίκος Λιμπερόπουλος κέρδισε τον τίτλο του Μοιραίου. Όλα πάντως έδειχναν πως η ΑΕΚ ήταν κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Ντορτζόπουλος είχε διαφορετική γνώμη. Στη σέντρα του 74ο λεπτό χρειάστηκε τη συμβολή του Κατσουράνη για να νικήσει το χιώτη και να αλλάξει εκ νέου τα δεδομένα. Ο Πανιώνιος χρειαζόταν 15 λεπτά μαζικής άμυνας. Μήπως χρειαζόταν περισσότερα. Τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεων και ο Γεωργάτος νικάει με φάλτο Τζέχο Ντρόμπνη. Ο Μπροβίλος φύριζε αμέσως στη λήξη και 22 παίκτες αποχωρούν απογοητευμένοι. Οι τρεις βαθμοί, άλλωστε, είχαν κλείσει το μάτι και στις δύο ομάδες. Είναι ένα καλό παιχνίδι, θα έλεγα. Το αποτέλεσμα για μένα κρίνεται δίκαιο. Άξιζαν και οι δύο ομάδες στη νίκη. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ. Αδρανήσαμε στο τελευταίο λεπτό, αποδεχτήκαμε ένα γκολ. Εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ΑΕΚ. Έλα ένα σημείο του αγώνα το περίφημο πάνω της ντροπής, που για ακόμα έναν αγώνα αναρτήθηκε από μερίδα παδών της ΑΕΚ και είχε ως στόχο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και live τώρα με τον Σταύρο Τζορτζόπουλο να το ξαναπεί, γιατί έχουν πλάκα όλες οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται με μισή αναπνοή ακριβώς μετά το μάτι. Και είδα ότι έπαιζε. Εσύ κάνεις το φάουλ έξω από την περιοχή. Ναι. Τι έγινε εκεί πέρα? Το βλέπεις ότι περνάει? Μάτι βγαίνει πάλι. Τι? Ρισκάρεσαι, κύριε Σκάρη, τι έκανες να κάνω. Ακόμη ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με την Γιουβέντους ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Την Τρίτη ο Παντελής Καφές αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, θα εξεταστεί η κατάστασή του σήμερα, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος μετά την νίκη 2-0 επί του Ιωνικού. Ο Παναθηναϊκός που θα υποδεχθεί την Rangers, την πρωταθλήτρια Σκωτίας, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στη Λεωφόρο την Τετάρτη. Να δούμε τώρα στιγμιότυπα από τους αγώνες Παναθηναϊκού Ιωνικού και Πανιωνίου ΑΕΚ. Το σούτ στην κίνηση, γκολ μπάλα στα δίχτυα από τον Ραγκουέλ, το 1-0 για τον Πανιώνιο που έπιασε το σούτ στην κίνηση. Νάτος ο Ραγκουέλ που βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Χιώτη. Πανιώνιος ΑΕΚ 1-0 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο 43. Λίπερο Μόρας και αριστερός ο Αμπολσά στο απέραριστερός. Η ΑΕΚ στο 1-2, καλή η κίνηση, το σούτ τον Ντρόμπνη διώχνει. Χαμηλά ο Μαλαδένης με τη μία. Η ΑΕΚ εδώ έχει φάση, ευκαιρία για γκολ στα δίχτυα. Υπάρχει offside όμως. Δεν υπάρχει γκολ. Ο Λιμπερόπουλος διαμαρτύρεται στον επόπτη όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που έχουν πέσει πάνω του. Στη φάση που θα δούμε εδώ.
ακυρώθηκε, δεν μέτρησε μάλλον αυτή η φάση εδώ ως γκολ. Εδώ την ώρα που η μπάλα περνάει, νομίζω ότι ο Λιμπερόπουλος είναι πίσω από τον Λίμπερο, τον Σμίλιανίθη. Περιμένει δεξιά ο Πορμπόκης. Κατσουράνης που κρατάει, συνεργάζεται με τον Λιμπερόπουλο. Κατσουράνης, δεύτερη πάσα. Τώρα ευκαιρία για την έκταση του Γιωργάτου στην κίνηση. Μπάλα στα δίχτυα από τον Γρηγόρη Γιωργάτου, ο οποίος ισοφαρίζει 1-1 με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού στη Νέα Σμύρνη. Εδώ ο Γρηγόρης Γιωργάτος, που από τη γνωστή του θέση, από το χώρο που συνήθως κινείται, πιάνει το σουτ στην κίνηση και κάνει το Πανιόνιος ΑΕΚ 1-1. Ο Γιωργόπουλος δυνατά βάζει το σώμα και κερδίζει την μπάλα. Ξανά ο Μόρας κάτω, ο Γιωργόπουλος που κάνει τη σέντρα, η μπάλα στα δίχτυα. Περνάει και καταλήγει στα δίχτυα από τη σέντρα του Γιωργόπουλου. Βρίσκει κάπου και καταλήγει στα δίχτυα του Χιώτη. Ο Πανιόνιος κάνει το 2-1 με τον Γιωργάτο. Κάνει την κεφαλιά ο Λιμπερόπουλος. Μπάλα πάει πολύ μακριά. Το σουτ του Τσάρτα στην κίνηση έξω. Έχουμε ξεπεράσει τα 4 των καθυστερήσεων. Γιωργάτος εκτελεί. Η μπάλα πάει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ που ισοφαρίζει 2-2 με τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Ντρόμπνη έπεσε στη γωνία. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι και ο Γιωργάτος το 94 ισοφαρίζει για την ΑΕΚ σε 2-2. Δεύτερη φορά είμαστε σε ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Γνωρίζουμε δίκια στον ΑΕΚ, με ΑΕΚ.